Συνεχίζονται οι έλεγχοι με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα το διάστημα από 28 Μαΐου μέχρι και 3 Ιουνίου διενεργήθηκαν 121.701 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 29.507 παραβάσεις. Στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν 2.699 παραβάσεις και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με την πρωτιά να καταγράφεται στην Αττική με 5.595 παραβάσεις. Ειδικότερα, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν ενδεικτικά σε παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, για κταίο, για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, για ανασφάλιστα οχήματα, για χρήση κινητού τηλεφώνου, για παραβίαση σηματοδότη. Η ελληνική αστυνομία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.